Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για το δικαστικό μέτωπο, να μιλήσουμε για το νέο δικαστικό χάρτη στην Κρήτη, να μιλήσουμε και για το νέο ποινικό κώδικα. Πολλά έχουμε να πούμε. Μαζί μας ο κύριος Γιώργος Γερονιμάκης, είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος, β' αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Γερονιμάκη, να ξεκινήσουμε να δούμε το νέο δικαστικό χάρτη, πώς διαμορφώνεται σε επίπεδο Κρήτης. Σε ό,τι αφορά το νέο δικαστικό χάρτη, είναι προς διαβούλευση το νομοσχέδιο. Η διαβούλευση μάλιστα λήγει σήμερα 18 του μηνός, όπως έχει δηλωθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ουσιαστικά ο στόχος είναι η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ο εξυγχρονισμός του χωροταξικού, όπως λέει χαρακτηριστικά, σχεδιασμού των δικαστικών σχηματισμών της χώρας, η δημιουργία ειδικής επετηρίδας και η μεταφορά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων. Σε ό,τι αφορά τους πολίτες. Οικονόμηση κόστους, λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κύριε Γερονιμάκη. Ακριβώς αυτή είναι η βαθύτερη αιτία και έννοια. Δεδομένου ότι όλα ξεκίνησαν από μία μελέτη που έγινε από την Παγκόσμια Τράπεζα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο οι πυλώνες του είναι καθαρά σε οικονομοτεχνικούς. Να το πούμε, όρους και δομές. Μα έτσι αποτιμάται τώρα ο χώρος δικαιοσύνης με οικονομοτεχνικούς όρους? Νομίζω ότι πολύ σωστά το ερώτημά σας είναι πολύ σωστό και επίσης η απάντηση είναι δεδομένη. Υπάρχουν κάποιοι θεσμοί, μεταξύ των οποίων η δικαιοσύνη, όπως και η υγεία, όπου όπου πραγματικά οι μετρήσεις δεν μπορούν να γίνουν με οικονομοτεχνικούς όρους, δεδομένου ότι όσες φορές αν έχει γίνει στο παρελθόν, οι συνέπειες είναι μόνο αρνητικές για την κοινωνία πάλι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο κινείται και έχει πραγματοποιηθεί με βάση όρους οικονομίας, αλλά όχι με όρους εύρυθμης κοινωνικής λειτουργίας, η οποία εν τέλει οδηγεί και στην οικονομική, να το πούμε έτσι, ευημερία των πολιτών και σίγουρα του κοινωνικού συνόλου. Πάμε να δούμε τι αλλάζει λοιπόν τώρα, κύριε Γερονιμάκη. Βασικά καταργούνται τα ειρηνοδικεία, όπως τα ξέραμε. Ακριβώς. Και μετατρέπονται σε περιφερειακά πρωτοδικεία. Αυτό τι σημαίνει? Αν πάρουμε, για παράδειγμα, την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, το Ηράκλειο, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τι γίνεται? Έχουμε το πρωτοδικείο, το οποίο βρίσκεται στην πόλη του Ηρακλείου, έχουμε το Ειρηνοδικείο Μυρών, έχουμε το Ειρηνοδικείο Πύρκου, το Ειρηνοδικείο Καστελίου. Σύμφωνα λοιπόν με το προτινόμενο νομοσχέδιο, τα ειρηνοδικεία, τα περιφερειακά, καταργούνται. Δημιουργείται μόνο ένα περιφερειακό πλέον, έτσι θα λέγεται, πρωτοδικείο Μυρών. Άρα στην ουσία αλλάζει το σχήμα, η μορφή, με μία μείωση του αριθμού των ειρηνοδικείων, αλλάζει το όνομα με λίγα λόγια. Η ουσία είναι ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου θα υπάρχουν ουσιαστικά δύο δικαστήρια. Τα οποία θα δικάζουν υποθέσεις πρώτου βαθμού. Το ένα θα είναι στο πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Ηράκλειο, και το δεύτερο θα είναι στις Μοίρες, όπου θα εκδικάζει υποθέσεις τοπικής αρμοδιότητας που άπτονται της περιφέρειας, Δήμου Φεστού, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω με Δήμου Φεστού. Για τη Μεσάρα. Για τη Μεσάρα. Ναι, αλλά έτσι όμως, με αυτές τις αλλαγές, κύριε Γερονιμάκη, οι τοπικές κοινωνίες χάνουν δικαστικές υπηρεσίες που τις ξέρουν τόσα χρόνια. Παραδείγματος χάρη, είναι ο δικαίος του Καστέλη, παιδιάδας. Βεβαίως. Φανταστείτε ότι αν κάποιος πολίτης θέλει να προβεί σε μία αποποίηση κληρονομιάς, θα πρέπει να μεταβεί πλέον είτε στις Μοίρες, είτε στο Ηράκλειο, ενώ θα μπορούσε να το κάνει στο Ειρηνοδικείο Καστελίου ή στο Αρκαλοχώρι, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη γίνεται πιο δύσκολη. Το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Θα πρέπει οι πολίτες, όταν απευθύνονται στη δικαιοσύνη, τουλάχιστον να υπάρχει μία μεγάλη ευκολία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πρόβασης, να μην δυσκολεύονται οι μετακινήσεις. Και εν πάση περιπτώσει εγώ θα σας δώσω και μία άλλη διάσταση. Εάν αυτή τη στιγμή μεταφερθούν τα ειρηνοδικεία είτε στις Μοίρες είτε στο Ηράκλειο, αφενός σημαίνει μεγάλο οικονομικό κόστος για τους ίδιους τους πολίτες, αφετέρου και την ίδια την πόλη, για παράδειγμα, του Ηρακλείου, σημαίνει αύξηση κυκλοφορίας,
επιπλέον άγχος για το αν θα βρεθεί πάρκινγκ και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Και βέβαια κόστος για τους ίδιους τους πολίτες, δεδομένου ότι το λίτρο βενζίνη μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, είναι καλπάζει στα 1,9. Βέβαια υπάρχει και ο ψυχολογικός αντίκτυπος, δηλαδή πέρα από την εξυπηρέτηση ταλαιπωρία, διότι κακά τα ψέματα, όλες οι τοπικές κοινωνίες και στους οικισμούς και στα χωριά βλέπουν και τις υπηρεσίες ως ένα κομμάτι της ζωής τους. Δηλαδή, όταν χάνουν μια οποιοδήποτε δημόσια υπηρεσία, και ας είναι δικαστική, νομίζω ο ψυχολογικός αντίκτυπος είναι έντονος. Βέβαια. Γιατί έχουμε και μια αποδυνάμωση σταδιακά, δηλαδή φεύγουν πάρα πολλές δημόσιες υπηρεσίες από την Ήπεθρο, από την επαρχία. Βέβαια. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω, επειδή κατάγομαι από το Ντυμπάκι, αυτό το βιώνουμε στο μέγιστο βαθμό αυτή την χρονική περίοδο. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει και η άλλη διάσταση που έχει να κάνει με τη χρήση των τεχνολογιών, του ίντερνετ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι κατά πόσο αυτό είναι πλέον εφικτό για όλους τους πολίτες, έτσι, η πρόσβαση στο διαδίκτυο και όταν μιλάμε για... Οι μεγαλύτερες ηλικίες, κύριε Γερονομάκη, δεν είναι τόσο εύκολο. Ακριβώς, αυτό ακριβώς που λέτε. Και είναι αυτό που... Αυτό συμβαίνει και με το νομοσχέδιο, με το νέο δικαστικό χάρτη. Εάν υπήρχε μία υποδομή και μπορούσε ο πολίτης, είτε ο μεγάλος σε ηλικία με τη συνδρομή κάποιου λογιστή ή κάποιου δικηγόρου, να μπορεί να προβαίνει σε κάποιες ενέργειες μέσω του διαδικτύου, τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για το νέο δικαστικό χάρτη. Αν όμως υπήρχε διαθέσιμη έτσι, η συγκεκριμένη δυνατότητα. Σήμερα αυτή δεν υπάρχει ή και αν υπάρχει σε κάποια σημεία είναι περιορισμένη. Ενώ ακόμα και εμείς η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου που συζητάμε για τα πολιτικά δικαστήρια ισχύει μόνο για συγκεκριμένα πρωτοδικεία στην επικράτεια, στα οποία δεν συγκαταλέγεται το πρωτοδικείο Ηρακλείου. Φανταστείτε όμως τι δυνατότητα θα υπήρχε εάν μπορούσαμε να καταθέτουμε για παράδειγμα δικόγραφα και οι πολίτες αιτήσεις, έτσι, τι χρόνος θα μπορούσε να αποφευχθεί χαμένες εργατοώρες, χρήματα, έτσι, και θα ήταν ιδανικά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, ο νέος δικαστικός χάρτης είναι όντως μία τομή, έτσι, αλλά δεν ξέρουμε, αλλά σίγουρα όχι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν συνδυαζόταν με μία ψηφιακή, να το πούμε, ανάπτυξη, τότε θα ήταν σίγουρα ευπρόσδεκτος και όχι μόνο από τους δικηγόρους, αλλά και από όλους τους πολίτες. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πάω σε αυτά που λέει το ίδιο το Υπουργείο, η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μας εξηγεί ουσιαστικά γιατί, με πολύ απλό τρόπο, γιατί καταργεί τα ειρηνοδικεία και μας λέει λοιπόν ότι αφενός τα ειρηνοδικεία κάνουν ένα πολύ μικρό μέρος των δικαστικών εργασιών και αφετέρου μας λέει ότι έχουν μεγαλύτερο κόστος. Και λέει παραδείγματος χάρη ότι μια απόφαση ειρηνοδικίου κοστίζει 760 ευρώ, έχει και συγκεκριμένα νούμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ μια απόφαση πρωτοδικίου 380 ευρώ. Ωραία. Θα ήθελα να το σχολιάσω πραγματικά δηλαδή. Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, ότι κάποιοι θεσμοί δεν μπορούν να κρίνονται ή τέλος πάντων να ελέγχονται με βάση οικονομικά κριτήρια. Θα μπορούσε λοιπόν και το Υπουργείο Υγείας αντίστοιχα να πει ότι το κέντρο υγείας Χάρακα, ο γιατρός που είναι εκεί μου κοστίζει 600 ευρώ, λέω ενδεικτικά ένα νούμερο, ενώ για παράδειγμα νομίζω η σχετική εγκατάσταση που υπάρχει, το Τόμι που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, μου κοστίζει 200 ευρώ. Ναι. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική θα μπορούσα να καταργήσω το κέντρο υγείας Χάρακα. Δεν λέμε ότι είναι προς Θεού ίδιας βαρύτητας στα δικαστικά μέγαρα και τα δικαστήρια σε σχέση με τα κέντρα υγείας. Αλλά δείχνει σίγουρα μία λογική, μία πορεία. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, όταν το τελευταίο, να το πούμε, ο τελευταίος έτσι, δυνατότητα να βρει ο πολίτης το δίκαιο του είναι στα δικαστήρια. Και όταν αυτό βλέπουμε ότι ουσιαστικά υπάγεται σε οικονομικούς όρους και όρους κόστους, ενώ η πολιτεία, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες το δικαστή, να έχει ο κάθε πολίτης το δικαστή στον οποίο θα πρέπει να απευθυνθεί για να βρει το δίκαιο του. Το δίκαιο του, καλά το λέτε. Μόνο απορία μπορεί να προκαλέσει και σίγουρα σε όλους τους πολίτες και σίγουρα δείχνει δυστυχώς μία πορεία το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ότι μάλλον ξεκινώντας από
το νέο δικαστικό χάρτη. Μάλλον πλέον τα μεγέθη θα μετρώνται μόνο με οικονομικούς όρους, που ήδη αυτήν την λογική και αυτή την νοοτροπία ήδη σαν κοινωνία την έχουμε πληρώσει και την πληρώνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σαφές. Μέσα από την κρίση. Σαφές αυτό που λέτε. Τώρα, να διευκρινίσουμε βέβαια ότι για τα εφετεία εδώ στην Κρήτη, τις εφετειακές έδρες, δεν αλλάζει κάτι, δεν έτσι. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν και για τα Χανιά και για το Ηράκλειο. Δεν, για τα Χανιά, το εφετείο Κρήτης και το εφετείο Ανατολικής Κρήτης δεν αλλάζει κάτι. Νομίζω ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου θα παραμείνει το... Αλλάζει το όνομα από Ειρηνοδική ως Σιτίας και Ιεράπετρας, γίνεται Περιφερειακή Έδρα Σιτίας και Ιεράπετρας. Στο Ρέθυμνο ούτως ή άλλως είναι νομίζω μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου το μοναδικό ειρηνοδικείο που πάει εκεί. Και στα Χανιά είναι στο Βάμο, στο και Βάμο έτσι. Δηλαδή ο πολίτης από την Κάβδο θα πρέπει να μεταβεί αρκετά χιλιόμετρα και μίλια. Καλή υπομονή στον πολίτη από εκεί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε Γερονιμάκη, πάμε τώρα και στο έτερο θέμα, να μιλήσουμε λίγο για τις αλλαγές στο ποινικό κώδικα, στο ποινικό κομμάτι. Τι έχουμε τώρα, πιο αυστηρό πλαίσιο και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος? Κοιτάξτε, επειδή έχω, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι των τι προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και στο κώδικα ποινικής δικονομίας, έχει αναλυθεί νομίζω αρκετά και νομίζω ότι αρκετοί συμπολίτες μας ξέρουν καλύτερα τις προβλεπόμενες ποινές που ισχύουν με το νέο ποινικό κώδικα, ακόμα και από τους δικηγόρους. Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο, μου φαίνεται, κύριε Γερονιμάκη. Ίσως να είναι υπερβολικό, έτσι. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τον ποινικό κώδικα, έχουμε ήδη κάνει και σαν Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και η Ολομέλεια των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, έχουμε κάνει τις επισημάνσεις μας. Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα νόμο ο οποίος ουσιαστικά στηνίσταται στην αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είναι το βασικό. Ναι. Αυτό είναι το δόγμα. Αυτό είναι το δόγμα. Φιλοσοφία. Έτσι. Προς Θεού. Κάθε πράξη ποινικά κολάσιμη πρέπει να τιμωρείται. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το πρόβλημα όμως είναι η αυστηροποίηση των ποινών ή το πώς οι ποινές ή μάλλον οι πράξεις θα αποφεύγονται ή ακόμα και όταν τελούνται, εκείνος ο οποίος καταδικαστεί για μία πράξη με μία ποινή φυλάκισης α, δεν θα την ξανατελέσει. Ή ακόμα και όταν καταδικαστεί και διαταχθεί από το δικαστήριο εγκλεισμό σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, θα πρέπει να σοφρονιστεί. Άρα λοιπόν έχουμε 3-4 φάσεις. Πρόβλεψη, απονομή της δικαιοσύνης, έκθεση ποινής και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Σωστό. Το Υπουργείο λοιπόν Δικαιοσύνης διέλεξε τον εύκολο δρόμο. Δηλαδή τη δεύτερη φάση, πώς θα γίνει η απονομή της δικαιοσύνης. Μα ήδη υπάρχουν κανόνες. Και αυστηροί κανόνες και αυστηροί νόμοι. Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να τους κάνουμε τι, ακόμα πιο αυστηρούς. Τι θα πετύχουμε με αυτό το πράγμα? Εγώ θέλω να σας ρωτήσω εδώ κάτι σε αυτό. Χθες είχαμε εδώ το κλινικό ψυχολόγο τον Νίκο τον Παπα-Νικολάου και ζητούσαμε για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, τα μέτρα της κυβέρνησης. Και μας έλεγε ο Νίκος ότι διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν ότι αυστηριοποίηση των ποινών σε οποιοδήποτε τομέα φέρνει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Προφανώς ισχύει το ίδιο σε όλους τους τομείς και στο χώρο της δικαιοσύνης. Αυτό ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει, το κομμάτι αυστηροποίηση των ποινών αφορούσε άλλες εποχές, άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Εποχές πιο, να το πούμε, πιο αυστηρές. Αυστηρές. Έτσι. Οι άνθρωποι μεταβάλλονται, οι εποχές αλλάζουν. Και για να έρθουμε και στη βασική αρχή του δικαίου, του θετικού δικαίου, πάντα το δίκαιο είναι συνέπεια δύο πραγμάτων: του χώρου και του χρόνου. Όταν λοιπόν το 2024, στην εποχή της τεχνολογίας, της εξέλιξης, είμαστε ακόμα σε μία διάσταση πραγμάτων η οποία παραπέμπει σε μία αυστηροποίηση ποινών της δεκαετίας του 50, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν πρόκειται να προάγει ούτε, αφήστε το νομικό πολιτισμό, την ίδια την κοινωνία σαν σύνολο. Άρα λοιπόν, πολλές φορές θα έρθουμε πάλι αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα, θα ξαναβρεθούμε πάλι απέναντι στο ότι
υπήρχε η αλφα γυναικοκτονία, έγινε αυτό το έγκλημα. Άρα η πολιτική ηγεσία τι θα κάνει, θα προχωρήσει σε αυστεροποίηση της ποινής. Δεν θα ψάξει όμως να δει ότι πώς θα προβλέψω οι άντρες να σέβονται τις γυναίκες και όταν θα γίνουν σύζυγοι να σέβονται τις γυναίκες τους ή τα παιδιά τους. Πώς θα προβλέψω αυτός που αποδεδειγμένα και κακώς έχει βιοπαραγγείλει σε βάρος της γυναίκας του. Έτσι, πώς δεν θα το ξανακάνει ή πώς θα με ρημνήσω αυτός ο άνθρωπος να φιλοξενηθεί σε κάποια δομή, να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα. Ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα, ποια είναι αυτή άρα η πρόγραμμα. Άρα καμία μέρη είναι σε αυτό. Άρα, αυτό είναι λοιπόν, η ταμπακέρα. Εδώ όμως βρίσκεται η ταμπακέρα, ακριβώς, η ουσία είναι, κύριε Γερονιμάκη. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία. Ξέρετε, το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί και λόγω του επαγγέλματος και τα ίδια που έλεγε και ο κύριος Λιβαγιωτάκης πριν, συνεχώς καλούμαστε να λύνουμε προβλήματα ή να βρίσκουμε, όχι να βρίσκουμε, τα προβλήματα είναι εκεί. Κανένας όμως δεν πηγαίνει στο κομμάτι του να προβλέψει, τι να κάνω για να προβλέψω και στο τέλος τι να αποφύγω. Όπως και στην ιατρική που η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόβλεψη, το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύσει και για την νομική. Όταν πλέον ερχόμαστε στη διαδικασία, όταν πλέον μάλλον περνάμε το κατόφλι των δικαστηρίων και της δικαστικής αίθουσας, ήδη είναι αργά για τα μισά της διαδρομής. Και θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να ακολουθήσει και τι θα πρέπει να κάνουμε σαν Υπουργείο, σαν κοινωνία, σαν σχολείο, σαν θεσμοί, ακριβώς για να μην έχουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη που σας κάτι ήθελα να σας πω, είναι ότι ο ποινικός κώδικας στα τελευταία σίγουρα παραπάνω από 12 χρόνια μπορεί να έχει αλλάξει πάνω από, δεν ξέρω, 10-15 φορές. Το μόνο που κάνουμε σε τελική ανάλυση είναι να αλλάζουμε τους ίδιους τους κώδικες και να παίρνουμε, να δούμε τι γίνεται. Φανταστείτε λοιπόν τον άνθρωπο ο οποίος απονέμει δικαιοσύνη, το δικαστή. Εγώ σαν δικηγόρος να πάω στο δικαστήριο έχω την έγνοια μίας υπόθεσης. Ένας δικαστής έχει την έγνοια 50 υποθέσεων και θα πρέπει ακριβώς να δει πότε έγινε, πότε τελέστηκε το αδίκημα, τι ίσχυε τότε, ήταν υπέρ του κατηγορουμένου η νοούμενη διάταξη ή όχι. Δηλαδή, πολύ δουλειά, κύριε Γερονιμάκη. Αυτό θέλω να σας πω, ότι στο τέλος, πού φτάνουμε, πού καταλήγουμε, αυστηροποίηση. Πιάσαμε μόνο την αυστηροποίηση, έτσι. Ναι, μα είναι βασικό όμως. Ναι. Έτσι. Αυτό, μετά βλέπω ας πούμε ότι όλες οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα είναι απόρρια της επικαιρότητας. Ναι. Δηλαδή τι σημαίνει ότι όταν υπάρχει κάτι έρχεται μετά ο νομοθέτης για να προβλέψει τι αυτό που έχει ήδη συμβεί. Συγγνώμη, είναι ένας αποτυχημένος νομοθέτης, έτσι μας μαθαίναν τουλάχιστον στο πανεπιστήμιο. Ο νομοθέτης πρέπει να προβλέπει το μέλλον. Και φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε για πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν όχι απλά προβλεφθεί, ληφθεί. Μην μιλήσουμε για παράδειγμα. Σας λέω μία διάσταση. Αυτό που είπε ο ανταποκριτής σας από την Ιερά Πέτρα. Ναι. Τι θα γίνει με το θέμα της διαχείρισης του νερού. Υπάρχει μέρημνα, νομοθετική πρόβλεψη, θα υπάρχει, να το πούμε, κάποιο είδος έτσι αδικήματος που θα προβλέπετε με ζητήματα ενέργειας. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι δυστυχώς αντί για να πηγαίνουμε προς τα μπρος, πάμε καλούμε προς τα πίσω για να λύνουμε προβλήματα που άλλες κοινωνίες λοιπόν, έχουν λύσει. Σε ένα λεπτάκι μέσα θα ήθελα μία απάντηση, γιατί είναι ερωτήσεις από τηλεθεατή. Αν αλλάζει κάτι σε σχέση, καλά γιατί και γίνεται ένας κακός χαμός, σε σχέση με προσβλητικά σχόλια στο διαδίκτυο, στα social media, αλλάζει κάτι στο θέμα το ποινικό. Σε ό,τι αφορά το θέμα το ποινικό, αν αλλάζει κάτι, τα ίδια πράγματα ισχύουν. Το μόνο υπήρχε μία αλλαγή με την κατάργηση του αδικήματος της δυσφήμισης, το οποίο ουσιαστικά ενώθηκε με τη συκοφαντική δυσφήμιση με το νέο ποινικό κώδικα. Η λογική είναι μία. Ποτέ δεν προχωράμε σε αρνητικά σχόλια τα οποία βλάπτουν την τιμή και την υπόλοιψη άλλων προσώπων. Άλλον. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι θέμα ποινικού δικαίου. Είναι θέμα λογική, κοινή λογική και ανατροφής από το σπίτι μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.